Όπως είπαμε και στην πρώτη συνεδρίαση, το σχέδιο νόμου για την ηλεκτροκίνηση που συζητούμε εντάσσεται μέσα στη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αστικής τάξης για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, τα πράσινα επενδυτικά σχέδια και τελικά φυσικά την πράσινη νέα συμφωνία, την ονομαζόμενη. Ειδικότερα προβλέπει μια σειρά από μέτρα που προωθούν τη χρήση ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, ποινικοποιώντας παράλληλα τη χρήση αυτοκινήτων παλαιότερης τεχνολογίας και συγχρόνως μέσα στην λεγόμενη πράσινη λύση τοποθετείται υπέρ το νομοσχέδιο, τοποθετείται υπέρ συγκεκριμένων τεχνολογικών λύσεων σε βάρος άλλων. Ορισμένα σημεία λοιπόν του νομοσχεδίου που θα θέλαμε να βάλουμε. Πρώτον, η ηλεκτροκίνηση, παρά την αντίθετη ανάλυση του νομοσχεδίου, αυξάνει δραστικά το συνολικό κόστος για τα λαϊκά στρώματα, το κόστος μετακίνησης στο σύνολό του, όταν συνυπολογίσει φυσικά κανείς τόσο την αγορά του, αλλά και τη ραγδαία μείωση της τιμής μεταπόλησής του, αφού θα χρειάζεται καινούργια μπαταρία υψηλότερου κόστους. Αυτό άλλωστε εξηγεί και τα πολλαπλά μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου και που πρακτικά μειώνουν το κόστος χρήσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε βάρος των υπόλοιπων. Με τα τέλη στάθμισης, τέλος εισαγωγής, το περιβαλλοντολογικό τέλος του άρθρου 47 στα εισαγόμενα παλαιάς τεχνολογίας και πάει λέγοντας. Η ανάλυση επίσης μέσα από το νομοσχέδιο συσκοτίζει κατά τη γνώμη μας παράλληλα και το κόστος για παράδειγμα ανά 100 χιλιόμετρα, το κόστος ανά 100 χιλιόμετρα για ένα σημαντικό αυτοκίνητο. Κόστη τα οποία προκύπτουν από τα τεράστια κέρδη των εταιριών διήλυσης πετρελαίου, των μονοπωλιακών αυτών ομίλων και την υπέρογγη κατ' επέκταση κρατική φορολογία στα καύσιμα. Δεύτερον, η ανάλυση που αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο, τέλος πάντων, για μη εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κατά τη γνώμη μας είναι ψευδής. Και για αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας είναι τουλάχιστον παραπλανητική. Αν συνυπολογίσει κανείς όλες τις απώλειες, ενώ αντίστοιχα η ανάλυση μέσα από το νομοσχέδιο αυτή συγκαλύπτει το συνολικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Τρίτο σημείο, η συνολική επιβάρυνση της ηλεκτροκίνησης στο κοινωνικό σύνολο. Δεν υπολογίζεται, για παράδειγμα, κόστος νέων ηλεκτρικών υποδομών, φορτιστών και πάει λέγοντας. Και αυτό γιατί το σχέδιο νόμου τελικά την κατανέμει, την επιβάρυνση αυτή δηλαδή, στα λαϊκά στρώματα που θα πληρώσουν είτε έμεσα είτε άμεσα για τις ηλεκτρικές υποδομές. Είτε αυτό αφορά και γίνεται λόγος και στο νομοσχέδιο για τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας στα παλιά αυτοκίνητα, για να έχουν μειωμένα τα αντίστοιχα τα ηλεκτρικά τέλη κυκλοφορίας μειωμένα, υποχρεωτικές υποδομές ταχυφόρτωσης στα κτίρια κλπ. Ακόμα και υποχρέωση των ΟΤΑ να βρουν χώρους στάθμευσης και απαλλαγές από τα τέλη στάθμευσης όπως προβλέπονται κτλ. Παράλληλα, η κυβερνητική πολιτική προωθεί επενδύσεις σε σχετικές υποδομές, με φοροαπαλλαγές και άμεσες ενισχύσεις που ποιος θα κληθεί να πληρώσει? Τα λαϊκά στρώματα. Τέταρτο σημείο, αναφορικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου είναι υποκριτικό. Συγκαλύπτει την τεράστια επιβάρυνση που απαιτείται, για παράδειγμα, για την παραγωγή μπαταριών, αλλά και άλλων εξαρτημάτων και τις δραματικές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Και μάλιστα προωθεί το νομοσχέδιο με fast track διαδικασίες σχετικές επενδύσεις στη χώρα. Αυτό που αναφέρθηκαν και άλλοι, αλλά και εμείς στην τοποθέτησή μας στην πρώτη συνεδρίαση και φαίνεται και μέσα από το νομοσχέδιο στα ζητήματα επενδύσεων που ανοίγονται μέσω του νομοσχεδίου για την Δυτική Μακεδονία είτε για την Αρκαδία συγχρόνως. Και όλα αυτά στην κατεύθυνση που φιλοδοξεί το νομοσχέδιο να φιλοξενηθούν επικίνδυνες κατά τη γνώμη μας εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα συγκαλύπτεται και δεν συνυπολογίζεται, για παράδειγμα, το τεράστιο αποτύπωμα, για παράδειγμα, της χρήσης του νερού για τις μπαταρίες λιθίου στους τόπους, στις χώρες όπου γίνεται εξόρυξη. Πέμπτον, η ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί ακόμα να καλύψει,
αυτό είναι κατανοητό, είναι κατανοητό και από το νομοσχέδιο και από τους φορείς που ακούσαμε σήμερα και από τους στόχους που μπαίνουν μέσα από το νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες. Και πρακτικά θα δουλεύει ως το ηλεκτροκίνητο, δηλαδή θα δουλεύει ως δεύτερο αυτοκίνητο. Με χαμηλή αυτονομία, λόγω και της χαμηλής αυτονομίας, ή την ανάγκη ταχυφορτιστών που δεν θα υπάρχουν. Παράλληλα το υψηλό κόστος, το πολύ υψηλό μάλλον κόστος, καθώς και το διαφορετικό προφίλ χρήσης, είτε ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ζέστη, κρύο κτλ. Έτσι λοιπόν συνολικά η ηλεκτροκίνηση και το νομοσχέδιο κατ' επέκταση κινείται ακριβώς στα χνάρια της συνολικής πράσινης λύσης ονομαζόμενης, εμφανίζεται ως απάντηση σε κάποια περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ ακόμα και για αυτά είναι αμφίβολο πόσο πολύ στην πραγματικότητα τα απαντάει και έρχεται να δώσει λύσεις. Με στόχο φυσικά να τονώσει παράλληλα τη βιομηχανική παραγωγή συγκεκριμένων κλάδων. Στην ουσία να ενισχύσει την κυδροφορία του μεγάλου κεφαλαίου στους κλάδους αυτούς, συγκαλύπτοντας όμως τις μεγάλες απώλειες που φέρνει για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και κερδισμένοι από αυτό το σχέδιο νόμου είναι οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν την παραγωγή, τις ηλεκτρικές λύσεις, να το πούμε έτσι, ακόμα και σε βάρος άλλων ενδεχομένως. Παράλληλα η μεγαλοεισαγωγή, το ακούσαμε σήμερα και στην Επιτροπή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενδεχομένως και σίγουρα ένα μέρος από τον κατασκευαστικό κλάδο που θα κατασκευάζει ή θα αναλάβει να κατασκευάσει τις υποδομές φόρτισης, όμιλοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φυσικά της απελευθερωμένης ενέργειας σε βάρος όμως του λαού μας, των λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς και επί της αρχής καταψηφίζουμε, όπως το δηλώσαμε, το είπαμε, αλλά και στα άρθρα του νομοσχεδίου δεν μπαίνουμε στη διαδικασία, αν θέλετε, και της αναλυτικότερης διαδικασίας, εφόσον όλα αυτά, τα άρθρα δηλαδή, συντελούν στο βασικό άξονα, στη βασική, αν θέλετε, πολιτική κατεύθυνση, στη βασική στρατηγική της ηλεκτροκίνησης, που εντάσσεται στα πλαίσια ενίσχυσης, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ενίσχυσης ενός συγκεκριμένου κλάδου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.